Καλησπέρα φίλε και φίλοι του Ολυμπιακού 107 και 4. Ο γκουρού τη γειτονιά κοντά σα. Στοίχημα και μόνο στοίχημα μέχρι τι 4 εδώ στο Ολυμπιακό. Όπου θα αναλύσουμε το σημερινό κουπόνι, θα δούμε τι γίνεται ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι καλό και σημερινή ημέρα. Έτσι, να δούμε τι γίνεται, τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Έτσι, όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια, την περασμένη εβδομάδα ποδοσφαιρικά δεν ήμασταν και τόσο στο 100%. Έτσι βγήκαν κάποια σημεία, δεν βγήκαν για κάποια άλλα σημεία. Έτσι ήταν μια γενικά ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Μπασκετικά βέβαια τα πήγαμε καλά, καθώς η τριάδα που δώσαμε την Κυριακή στο NBA βγήκε και σχετικά εύκολα. Οπότε όποιος ακολούθησε την μπασκετική, το μπασκετικό κομμάτι είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έτσι θυμίζω ότι θα μιλήσουμε και με Δήμητρη Δανάξη μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Να έχουμε και από αυτόν την άποψή του όσον αφορά τα παιχνίδια, τι βλέπει όσον αφορά το σημερινό κουπόνι, όπου περιμέναμε να συζητήσουμε πολύ πιο περισσότερα για τον Μπόκα Ρίβερ, αλλά τελικά μόνο αυτό που γίνεται το περασμένο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρουμε κατά πόσο πότε θα γίνει και πού μάλλον κυρίως θα γίνει αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Τι έχουμε, συγγνώμη. Δεύτερη κατηγορία Τουρκίας, Αλτά Ισμίρ, Αρντινοντού 1-2, Μπουλοσπορ, Άδανα 2-3. Έτσι, στην Πορτογαλία έχουμε Μαύρα Πόρτο Μπέ 2-1 στη δεύτερη κατηγορία. Ρωσία Γενισέη Γκρόσνη 0-0. Στην Γερμανία 2 Κολονία Γκρόντερφιρντ 1-0. Ίγκλωστον Ανταμβούργο 0-1. Σεν Πάολο Δυναμό Δρέσδης 0-0. Ουνιόν Βερολίνου Ντάρμσταντ 1-0. Στην Ελλάδα, Άντερ 19, Άρης Παναθηναϊκός 1-0. Κατεβαίνουμε πιο κάτω. Πάμε στην Ισπανία, Αθέλτα Βίγκο Ουέσκα 0-0 στο 30. Αυτά τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Πιο μετά τις 3 ξεκινάμε πολλά περισσότερα και τις 2.30 έχει αγώνες. Τελικά, να δω τι τελικά είχαμε πριν μπούμε εδώ στην εκπομπή. Στη Βουλγαρία, Βεγέρα Λοκομοτίβ Πλότβιτ 2-2. Κάπα 19 Ελλάδας, ΑΕΛ Πανιόνιος 0-1, Ολυμπιακός Πανετολικός 4-1, Αεξάνθη 1-1 επίσης για την Κάπα 19, την δικιά μας, την ελληνική. Έτσι, αυτά τα παιχνίδια τα οποία είχαμε σε εξέλιξη νωρίτερα που τελειώσαν και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Να δώσω τελικά στην δεύτερη Τουρκίας, Αλτά Ισμίρ Αρντινοντού 1-2, Μπολούσπορ Άδανα Ντεμισπορ 2-3. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα λοιπόν. Ενώ έχουμε ένα παιχνίδι για την Ασία γυναίκες πρωτάθλημα για όποιον ασχολείται, Κυργιστάν Ιράν 0-3. Θα αναφερθούμε λοιπόν στο σημερινό κουπόνι, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, έτσι πως θα πάνε τα πράγματα σήμερα, με την ελπίδα βέβαια πάντα να βγάλουμε κάτι. Αρκετά παιχνίδια και σήμερα, καθώς το κουπόνι έχει γυρίσει σε κανονικούς ρυθμούς, έτσι, με Ευρώπη κυρίως, όπου θα πρέπει γενικά όμως να παρατηρήσουμε, να δούμε όπως μπορούμε καλύτερα και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν γενικότερα στην Ευρώπη. Έτσι πάντα αυτόν τον καιρό, το Δεκέμβρη, πρέπει να βλέπουμε λίγο και τον καιρό τι γίνεται. Έτσι όσον αφορά κυρίως χιόνια και βροχές, να πω εγώ, αυτά είναι που επηρεάζουν περισσότερο, ειδικά στις χαμηλές κατηγορίες, όπου εντάξει τα γήπεδα δεν είναι και πολύ καλά. Έτσι τώρα δεν μιλάμε για τις μεγάλες κατηγορίες, έτσι Premier League, Ισπανία και τα σχετικά, αλλά στις μικρότερες κατηγορίες θέλει προσοχή και στα γήπεδα πλέον, παιδιά. Έτσι, θέλει προσοχή και εκεί. Λοιπόν, στη Ρωσία να πω ότι πετυχαίνει γκολ η Γκρόσνη, Γενισέη Γκρόσνη 0-1 στην πρώτη κατηγορία της Ρωσίας. Από τα παιχνίδια, για να δούμε λίγο τι παιχνίδια σημαντικά έχει, έτσι λίγο να κάνουμε μια γύρα. Στην Αγγλία βέβαια έχει πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι στην Premier League 5 ώρα δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι, Crystal Palace Burnley,
Huddersfield, Brighton, Leicester, Watford, Manchester City, Bournemouth, Newcastle, West Ham. Έτσι δεν είναι, υπάρχει το πολύ μεγάλο derby στις 5. Lyon έχουμε στην Γαλλία, ενώ στην Ισπανία έχουμε Real Valladolid, δεν κάνει στις 5 και 4. Λάρισα Πανιόνιος στο δικό μας το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι, λείπει το μεγάλο παιχνίδι. Φιωρεντίνα Γιουβέντους, μεγάλο παιχνίδι, σημαντικό, θα λέγατε, είναι από τα παραδοσιακά, μάλλον είναι παραδοσιακό ντέρμπι στην Ιταλία, δεν είναι όμως από τα πολύ μεγάλα. Έτσι, Φιωρεντίνα Γιουβέντους στις 7 αυτή η αναμέτρηση, και Ντάβε Σπανιόλ στις 7.30 στην Ισπανία. Επίσης στη Γαλλία είχαμε μέσα σε 9, εντάξει, δεν παίζει Παρί που την είχαμε μέσα στη εβδομάδα, που έβγαλε έναν άσο που νομίζω παίχτηκε από πάρα πολύ κόσμο. Χιχόν Τενερίφη έχουμε στην δεύτερη Ισπανίας. Στην πρώτη το βράδυ, Ρεάλ Βαλένθια, ένα ωραίο παιχνιδάκι να το δούμε, έτσι. Καλό παιχνίδι, τερμπάκι, έτσι, ανάμεσα στη Ρεάλ και την Βαλένθια. Το βράδυ μετά έχει Αργεντινή, έχει διάφορα έτσι λατινοαμερικάνικα και καραβική κάποια παιχνίδια, έτσι, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται ο κόσμος αυτή την περίοδο, γιατί πολλά προβλήματα από εκεί, έτσι, από την Λατινική Αμερική, είτε είναι σε πλέον φάση, κάπως εκεί οδεύουν τα μάτς, έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το σημερινό που είναι γενικότερα, έτσι, κάποια παιχνίδια τα οποία θα δούμε, θα παρατηρήσουμε, θα αναλύσουμε, με την ελπίδα βέβαια πάντα να βγάλουμε ένα καλό, κάποια καλά σημεία για να τα δούμε. Έτσι θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, φυσικά, θα δούμε τι έχει NBA. Ευρώπη, Ελλάδα δεν έχει, καθώς έχουμε τις εθνικές εκεί. Έτσι, θα δω και εθνικές, μήπως βγαίνει και από εκεί κάτι, έτσι, γιατί συνήθως οι εθνικές βγάζουν καλά σημεία. Αυτή όλη η διαδικασία βγάζει καλά σημεία. Θα το δούμε όσον αφορά βέβαια πάντα και αυτό το κομμάτι το στοιχηματικό. Να δούμε τι γίνεται, αν δηλαδή μπορούμε και από εκεί να βγάλουμε κάτι. Έτσι, αλλά NBA θα το κοιτάξουμε σίγουρα, έτσι, να δώσουμε μια συνέχεια στο σερί που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ. Ηρεμία από ό,τι βλέπω στο κουπόνι. Λίγα για τα παιχνίδια. Έτσι. Γκολ για την Κολονία. Κολονία Γκρότεφιρτ 1-0. Ίγκλοσταρτ Αμβούργο είπαμε 0-1. Ουνιόν Βερολίνου Ντάμσταρτ 1-0. Σε Πάολη Δυναμό Δρέζδης στο 0-0 στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Έτσι. Στην Ιταλία επίσης, γιατί γνωρίζω ότι αρκετοί το έχουν σε επιλογές, έχουν αυτό το ποτάσμα σε επιλογές, στους νέους την Πριμαβέρα, Ίντερ Μιλάνο Νάπολη στους νέους 0-1 το παιχνίδι, και στο 36 περίπου βρισκόμαστε. Έτσι, ένα ποτάσμα που νομίζω ότι ψιλοσυγκεντρώνει βλέμματα στοιχηματικά. Λοιπόν, ένα ξέχουμε τώρα από ό,τι βλέπω σε δεύτερη κατηγορία Κύπρου, στο Σέβελ Γουέσδε Λίτς, Χάλιφαξ Γουίμπλετον, έτσι, στην Αγγλία, Championship το πρώτο και Κύπελλο Αγγλίας το δεύτερο, δεύτερος γύρος. Έτσι, το Κύπελλο Αγγλίας τώρα ξεκινάει, οπότε βάζουν παιχνίδια από την άνοιγε για να προλάβουν, είναι λογικό. Επίσης έχουμε Σλοβενία Αλουμίντζη με την Ολύμπια Λουμπιάνας, τη γνωστή Ολύμπια Λουμπιάνας. Έτσι, τώρα Hong Kong, δύο παιδιά, άμα παίζει κανείς, εντάξει, είναι λίγο ψιλογαμένος άμα παίζει και Hong Kong, δεύτερη κατηγορία Hong Kong, έτσι, που παίζουν πάνω σε στέγες και σε ταράτσες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κουπόνι αυτή τη στιγμή. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερα. Θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη πιο άνετα σήμερα. Έτσι, σήμερα είμαστε πιο άνετοι για να μιλήσουμε με τον Δημήτρη σχέση με την αυριανή ημέρα, που λόγω των αγώνων του Ηρακλή ο χρόνος είναι πιο περιορισμένος. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα όσον αφορά το στοίχημα εδώ στο Λίμπερο 107.4. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Λιμπέρο 107.4, κορίτσι γειτονιάς. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Έχουμε τον Δημήτρη στη γραμμή, τον Δημήτρη Δανάκτση. Να πω ότι όπως σε κάθε εκπομπή τρέχει διαγωνισμός, έτσι, μία pay save δίνουμε. Διαδικασία γνωστή, FM και ενώ το μήνυμά στο 54526. Στείλτε και τις προτάσεις σας, τις εμπνεύσεις σας, οτιδήποτε θέλετε. Εφόσον επιβεβαιωθούν, μπαίνετε στην κλήρωση για την δεκάρα προσφορά από τα καταστήματα ηλεκτρολύσης, Γρηγορούλα Μπάκη 169 και Δελφών 96. Μπείτε και στη σελίδα του στο Facebook, ηλεκτρολύστε ελληνικά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά το σπίτι και για τα Χριστούγεννα. Και όχι μόνο για τα Χριστούγεννα, αλλά κυρίως και για τα Χριστούγεννα πλέον. Γιατί μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, όπου οι φανατικοί περιμένουμε τι? Boxing Day. Έτσι, Δημήτρη, καλησπέρα. Τι γίνεται?
Καλησπέρα Σαμάρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Εντάξει, εσείς που ασχολείστε και λίγο παραπάνω με το αγγλικό ποδόσφαιρο, εντάξει, περιμένετε λίγο πιο... περιμένουμε, Boxing Day, ναι. Τι να κάνουμε, είναι... εγώ το έχω ηρωτελεστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την Boxing Day, περιμένουμε, βάζουμε τα δελτία μας. Είμαστε και στο... έχουμε και από τη μία γραμμή το live. Έτσι, σε ένα ανοιχτό live έχουμε και είμαστε έτοιμοι να προβολήσουμε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Λογικά και είναι σήμερες. Τι, βλέπουμε καιρούς. Και εσύ ούτως ή άλλως έχει και κανένα τέρμι, δηλαδή να, σίγουρα. Να έχει κερασάκι στην τούρτα, έτσι. Σίγουρα. Τι, να σου πω κάτι, περιμένουμε, βλέπουμε καιρό. Τι καιρό κάνει, βρέχει, φυσάει, τα πάντα όλα. Έτσι, χαμηλές κατηγορίες Αγγλίας, πιο μεγάλες. Είναι η ουρατελεστία, ρε παιδί μου, εντάξει, όπως και να το κάνεις. Ναι, είναι ειδικά και εκείνες τις μέρες που είσαι λίγο πιο. Είσαι διαφορετικό mood, να έχει και μόνο ας πούμε ένα πρωτάθλημα να ασχοληθείς. Είναι κάτι που σε. Σε εξητάρει, ας πούμε. Έτσι. Εγώ έτυχε και πριν δύο χρόνια που ήμουν στη Σκωτία να ζήσω λίγο κλίμα. Δεν βρέθηκα σε γήπεδο, δεν πήγα γιατί ήμουν δίπλα στο γήπεδο της Χάρτσα για να βρει εισιτήριο. Ήθελε πολύ αγώνα, ειδικά τις μέρες. Γιατί είχαν τότε πάρα πολλά διαρκείας, είχαν καλή χρονιά και παίζαν και Ευρώπη. Και πραγματικά όμως ξέρεις το mood όλο των ανθρώπων εκεί για την Boxing Day είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή οι pub γεμάτες. Από κόσμο, όλες οι pub δείχνανε πόσα μάτς όλη τη μέρα. Ξέρεις, Premiership. Κάθονται και όλοι εκείνες τις μέρες που λέω. Ναι, χαμηλές δηλαδή, Αγγλίας, Σκωτίας. Εντάξει, δείχνανε και τα ευρωπαϊκά. Έτσι, για να μην λέμε ότι οι Άγγλοι είναι πολύ περίεργοι. Πράξουν Σκωτία που ήμουν εγώ. Δείχνανε και τα ευρωπαϊκά γενικότερα, Ισπανία κυρίως. Αλλά εκείνη τη μέρα, ρε παιδί μου, ήταν κάτι διαφορετικό. Το καταλάβαινες. Ναι, το καταλάβαινες ότι ήταν κάτι διαφορετικό για αυτούς. Έτσι, δεν μιλάμε στα προποτζίδικα. Τα δικά τους τι γινότανε, έτσι, ψηλό χαμός. Όχι βέβαια ποδοσφαιρικός χαμός, ξέρεις, άλογα. Ακόμα και εκεί, κύριε την πέρα, άλογα. Αλλά εντάξει, είναι άλλη φάση, ρε παιδί μου. Τώρα πιστεύω ότι αν τη ζήσεις πηγαίνοντας και στο γήπεδο και ειδικά καμιά χαμηλή κατηγορία που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, δεν πας δηλαδή Premier League, ας πούμε, που είναι πιο σφιχτά, νομίζω ότι θα είναι μια καλή εμπειρία. Την προτείνω να επιφυλάξω. Καλά, δεν το συζητάω. Ναι. Τι γίνεται, από πού ξεκινάμε. Κοίταξε, στα μεγάλα παιχνίδια, ίσως ας πούμε οι περισσότεροι να είχαν την τύχη να παρευρεθούν σε ένα έτσι, μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός. Αλλά σε χαμηλή κατηγορία αυτή η εμπειρία, ας πούμε, προφανώς θα μείνει στον καθένα ξεχάστη. Ήθελα να, όταν ήμουν εκεί πάνω, ήμουν στο Δημβούργο, και ήθελα να πάω, όχι, στη Χάρτς, όχι η Χιμπέρνιαν. Τότε έπαιζε η Χιμπέρνιαν στη δεύτερη κατηγορία, η Χάρτς στην πρώτη. Και υπήρχε η ομάδα η παραδοσιακή, το Εδιμβούργο, η Έντιμπρο. Η οποία έπαιζε νομίζω τότε τρίτη κατηγορία. Και ήταν μακριά από εκεί που έμενα βέβαια. Και ήθελα να πάω και στα εκτός έδρας μάλιστα. Βγάζανε αγγελία. Ζητούνται άτομα όσοι είστε για εκδρομή. Πείτε λέει να συμπληρώσουμε το πούλμαν. Έτσι λέει εντάξει τώρα η μικρή ομάδα ξέρεις στο Εδιμβούργο. Ναι και έλεγε ρε παιδί μου ότι είχαν αγγελία ότι παιδιά. Όσοι είναι νωρίς για να συμπληρώσουμε να δούμε να βγάζουμε πούλμαν. Για να πάμε ξέρω, στο Ρέιντ Ρόβερ, ας πούμε, να πάμε στο Αλόα, ας πούμε, καταλάβες. Στο Μοντρόζ. Ήταν ωραία βάση, εντάξει, δεν έτυχε να πάω, να πω την αλήθεια, αλλά εκεί με κάτι ανθρώπους που συζητούσα Σκοτσέζους και είχα πετύχει και ο παδό της Έντιμπρο, ήταν ωραία φάση, ρε παιδί μου. Δηλαδή το γουστάρανε. Ξέρεις και τις εκδρομές τους και όλη η ροτελεστία που θα πάνε στην ΠΑΠ. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, και εδώ και εμείς εδώ όταν βγαίνουμε στο. Και είναι και πολύ πιο ήρεμη, έτσι δεν είναι. Εντάξει, εκείνη την ώρα είναι. Ναι, είναι και ήρεμη εκεί. Δεν είναι τόσο Άγγλοι, ξέρεις, με επεισόδια και τέτοια. Είναι πιο ήρεμη εκεί η τύπη σε αυτό το κομμάτι. Και είναι μια ωραία εμπειρία, νομίζω ανεπιφύλακτα. Εγώ μετανιώνω που δεν πήγα. Είναι όποιος βρίσκεται εκεί πέρα με. Έτσι. Μετανιώνω που δεν πήγα σε ένα τέτοιο παιχνίδι έτσι χαμηλό του Έντιμπρο. Τρίτη κατηγορία. Τότε χαλαρά θα ήμασταν καμιά 50-60 άτομα. Δεν θα είχε κάτι. Λοιπόν, που ξεκινάμε από Αγγλία, έτσι πιάσαμε Αγγλία, οπότε ξεκινάμε από Αγγλία. Ναι, σωστά τα λες, να πάμε από Αγγλία αν είναι. Νομίζω, εντάξει, δεν έχει σήμερα, αύριο είναι το κύριος μενού που λέμε, έτσι με κρύα ντέρμπι κιόλας, αύριο. Σήμερα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια παιχνίδια στις 5 φυσικά ώρα έναρξη στα περισσότερα. Το Crystal Palace Burnley, εδώ Crystal Palace είναι το φαβορί, αλλά πολύ χαμηλός άσος. Για την ομάδα της Crystal Palace. Βέβαια ο Άσος νομίζω ότι μπορεί να μπει έτσι ένα παρολί. Από εκεί και πέρα μου αρέσει στα μάτια και το goal στο Newcastle West Ham. Εμένα, Newcastle έχουμε αναφερθεί στις τελευταίες εβδομάδες ότι δεν είναι τόσο άσχημη η ομάδα. Είναι ομάδα που κάνει ευκαιρίες.
και δέχεται κιόλας γκολ. Η West Ham, τι να πούμε για αυτήν, ικανή για όλα, και ένα σκοράρι και ένα δέχεται γκολ, οπότε το γκολ εδώ νομίζω ότι αποτελεί μια από τις καλές επιλογές για τα απογευματινά παιχνίδια. Κάτι ανάλογο ίσως συμβεί και στο Leicester Watford, συγγνώμη, αλλά για μένα πιο κοντά στο αμφίσκορο και τα πολλά γκολ, αν θέλεις, είναι στο Newcastle West Ham. Εντάξει, δεν μπορούμε να αναφέρουμε πολλά πράγματα για το Manchester City Bournemouth. Η City είναι κατά φανέστατα το φαβορί της αναμέτρησης, ενώ για το Southampton Manchester United, εδώ γνωρίζω αρκετούς που θα ασχοληθούν με την United στα μάτια, κυρίως λόγω των προβλημάτων που έχει η Southampton με τον Hughes να είναι υπατμόν και ίσως μια ήττα σήμερα να φέρει την απομάκρυνση του. Ίσως να όντως η United να έχει το πάνω χέρι για την νίκη, δεν ξέρω, εντάξει, μας έχει τρομάξει αυτή η ομάδα. Το γνωρίζεις και... Ναι, είναι αλήθεια ότι ξέρεις, είναι δύσκολο. Εγώ σήμερα βλέποντας τα παιχνίδια, να πω την αλήθεια ότι καρφώθηκα στη United. Ναι, έτσι, καρφώθηκα. Πρώτη αλλά, φορά ναι, αλλά ενώ ξέρεις ότι ενώ είμαι άρρωστος United, έτσι, άρρωστος, καρφώθηκα γιατί θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει έτσι άλλη ομάδα. Και αυτό το παιχνίδι νομίζω είναι ιδανικό. Δηλαδή, αν δεν το κερδίσει, ο Μουρίνο έχει πρόβλημα, εντάξει, εδώ και πολύ καιρό, αλλά αν δεν το κερδίσει, είναι πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπεις μια Southampton, η οποία είναι αυτή τη στιγμή σε τραγική κατάσταση, έτσι, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση η Southampton. Και από την άλλη, η United ήδη είναι πάρα πολύ πίσω. Καλά, δεν μιλάω για πρωτάθλημα, έτσι, αυτό το έχω ξεχάσει. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι εκτός και Ευρώπης. Δηλαδή, είναι στους 21 βαθμούς. Η Arsenal έχει 27. Έτσι, αν δεν πάρεις τώρα τη Southampton που είναι πρώτη-τελευταία, ποιον θα πάρεις? Τι κάνεις, ναι. Και η απόδοση από ό,τι βλέπω, δηλαδή τώρα βλέπω στη στοιχημένη απόδοση είναι στο 2-0-2. Σοβαρά μιλάω. Ναι, δεν μια είναι, χαρά, είναι μια χαρά. United. Εντάξει, United είσαι, ό,τι και να είναι τώρα. Εντάξει, Southampton, εντάξει, θα μου πεις Hughes τώρα ιστορία για τη United, σημαία της United. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα δεν έχει σημαίες. Δεν έχει θέματα τώρα, εδώ πυροβολή σήμερα. Δηλαδή, άμα χάσει και αυτό το μάτς, θα μείνει και εκτός Ευρώπης. Τώρα για την απόδοση, την είχα στο μυαλό μου πιο χαμηλά. Οπότε μπορεί να μπει στην αγγλική. Ναι, μας, και η απόδοση είναι πολύ καλή. Η απόδοση είναι πολύ καλή. Ναι, ναι, γι' αυτό το είχα το μάτς, ήθελα να δω και αποδόσεις πώς θα κινηθεί. Και στο 2-0-2 που το βλέπω, 2 φράγκα δηλαδή, Manchester. Ναι. Παίζεται. Εντάξει, να σε πω κάτι, μέσα στη Young Boys ήταν λιγότερο. Champions League, μέσα στη Young Boys το είχε λιγότερο, νομίζω ένα 90 το είχε, αν δεν κάνω λάθος. Και σήμερα το δίνει 2 φράγκα. Γιατί θα μου πεις στην Αγγλία, είναι διαφορετικό, αλλά εντάξει. Δεν βλέπω δηλαδή, και σου λέω ότι η United ήδη έχει χάσει πολλούς βαθμούς. Άμα δεν κερδίσει και σήμερα, έτσι, η Arsenal παίζει, εντάξει, έχει τέρμι με την Tottenham βέβαια, αλλά είναι ήδη 6 βαθμούς πίσω. Δηλαδή λογικά. Έτσι, λογικά η Chelsea θα κερδίσει. Πρόσεξε, η Chelsea θα κερδίσει, θα πάει 31. Έτσι, η City θα κερδίσει, θα πάει. Εντάξει, ξέχνατε, η City, η Liverpool, τις ξεχνάω, αλλά. Η Chelsea θα πάει 31. Η Arsenal παίζει με την Tottenham. Αν γίνει χι το match, που είναι το πιο πιθανό γιατί είναι Arsenal τότε ένα derby. Η Arsenal θα πάει 28, άμα η match δεν κερδίσει. Θα πάει 22, θα μείνει πάνω στους 6 βαθμούς. Είναι κρίσιμο παιχνίδι, θεωρώ, για την United. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα καθαρίζει. Έτσι, και για βαθμολογικούς λόγους και για ψυχολογικούς. Έτσι, σωστό. Τώρα να μιλήσουμε για απουσίες. Τι απουσίες έχει η United? Έχει ένα roster full. Έχει ένα roster full η United. Δεν μπορείς να πεις ότι. Εντάξει, λείπει ο Σάντζες που δεν πάει καλά όμως. Δεν πάει καλά ο Σάντζες. Εντάξει, και καιρό. Δεν χρησιμοποιείται και τελευταία ούτως ή άλλως. Έτσι, εδώ παίζει ο Λουκάκου, ρε Δημήτρη, που έχει να βάλει γκολ. Ξεχάσαμε πότε έχει να βάλει γκολ ο Λουκάκου. Εκεί ο Μουρίνο, η αιμονή του Μουρίνο εκεί με τον Λουκάκου. Εκεί, Λουκάκου. Ναι, εντάξει. Οπότε εγώ το έχω στην τριάδα μου πυροβόλο, να σου πω την αλήθεια, τη United σήμερα. Εντάξει, άμα δεν κερδίσει, τι να κάνω. Λοιπόν, μείνε λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε τι ώρα είναι και επιστρέφουμε. Okay. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Ανακτσή μας και μιλάμε για Αγγλία, όπου μείναμε στο, τουλάχιστον εγώ έμεινα στο διπλό της United, κοντά στη Southampton. Έτσι, Δημήτρη, εσύ από Αγγλία έχεις κάτι από χαμηλές κατηγορίες? Από χαμηλές κατηγορίες
Θα δουλεύω λίγο την Stoke μέσα στην έδρα της, της Reading, αλλά όχι κάτι το σπουδαίο. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο, μπορεί να σου πω την αλήθεια, για να ασχοληθούμε με την Championship. Κάτσε λίγο να θυμηθώ και τα, να ανοίξω λίγο και το πρόγραμμα από, το, από την Championship. Ναι, η Stoke εμένα μου αρέσει μέσα στην, στην Reading. Η Nottingham σκοράρει πολλά, πολλά τέρματα, έτσι, και απέναντι στην Ipswich μπορεί να, να βγει αυτό το, το βεράκι που είναι και τελευταία κιόλας. Ναι, έτσι μια διάδα που νομίζω θα ασχοληθεί αρκετός κόσμος, αλλά επιστρέφοντας στην Premier League για να, να ολοκληρώσουμε εκεί την, την αναφορά μας. Φυσικά σε πρώτο πλάνο το goal στο Newcastle West Ham, τον άσο της Crystal Palace και φυσικά θα μείνουμε και με, στο διπλό με την, για την Manchester United στην έδρα της, της Southampton. Είναι μια επιλογή που ούτως ή άλλως νομίζω θα απασχολήσει αρκετό κόσμο. Τώρα το αν είναι, θα μας δικαιώσει αυτό θα το ξέρουμε αργά το βράδυ. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να πω λίγο εγώ στην Zweite Liga, Κολονία Γκρόιτερ 1-0, Ingolstadt Hamburgo 0-1, Σεν Παολί Δυναμό Δρέζης 0-0, Ουνιόν Βερολίνου Ντάρμσταντ 2-0. Σε άλλα παιχνίδια, έτσι αξιοσημείωτα, να πω ότι ξεκινάει τώρα τρίτη Γερμανίας και τα σχετικά. Ήδη έχουμε το πρώτο γκολ. Όχι, δεν έχουμε το πρώτο γκολ, λάθος δικό μου. Στην Αγγλία, να πω που έχουμε κάποια παιχνίδια. Να τα. Λοιπόν, Sheffield Wednesday, Leeds United 0-0. Halifax, Wimbledon και κύπελο Αγγλίας είναι αυτό, 0-0 επίσης. Έτσι, Θέλτα Βίγκο Ουέσκα 1-0 από το παιχνίδι με γκολ του Ιάγκου Άσπας από το 40. Θέλτα Ουέσκα 1-0. Πάμε Γερμανία. Ναι, πάμε να τις πάρουμε λίγο χρονικά, να δούμε τι γίνεται. Για πες. Πάμε και στην Bundesliga, εκεί που έχουμε το φαβορί της Dortmund, την πρωτοπόρο να αντιμετωπίζει την Freiburg. Σε εξαιρετική κατάσταση η Dortmund, κυρίως στο πρωτάθλημα. Έτσι που έχει πάρει ήδη 9 βαθμούς. Γιατί μεσοβδόμαδα μας έκαψε, να ξέρεις. Ναι, ούτε κόλεβα. Με έκαψε. Ναι. Μετανιώνω που δεν έπαιξα την Παρή μόνη της. Ναι, και εγώ την είχα την Παρή. Ναι. Μας έκαψε η Dortmund. Ναι, όντως. Δηλαδή εκεί που λες, εντάξει, θα παίξουμε την καλύτερη ομάδα της Dortmund, δεν βάζει γκολ, έτσι. Και όταν δεν την παίζεις, νικάει εύκολα. Εντάξει. 4-5. Λοιπόν, ναι, στο Dortmund Freiburg, εντάξει, μπορούμε να πούμε και πολλά, χαμηλός ο άσος, λογικά εδώ θα έχουμε πολλά τέρματα, διαβασμένο νομίζω το over, χαμηλά δίνεται νομίζω κοντά στο 1.50, αλλά αρκετά πιθανό, ναι, και ίσως μπορεί να ανοίξει παραπάνω, κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο Werder Bremen, σε Bayern, και εκεί Bayern δείχνει φυσικά να είναι το φαβορί της αναμέτρησης, ίσως η εύκολη νίκη επί της Μπενφίκα μεσοβδόμαδα στο Champions League να είναι μια απαρχή του μεγάλου, να κάνει ένα μεγάλο σερί και να μειώσει κάπως η κατάσταση σε βάθος χρόνου. Και εδώ νομίζω ότι θα μάθει ότι θα πούνε πολλά γκολ, αλλά και από τη στιγμή που δέχεται κιόλας αρκετά. Τελευταία ίσως το γκολ εδώ να εμπνεύσει αρκετούς. Έτσι στο Werder Bremen Bayern. Από εκεί και πέρα το ανώβερο χέρτα είναι πιθανό σε όλα τα αποτελέσματα και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη για τους δικούς τους ξεχωριστούς λόγους. Στο Στουτγκάρδια Augsburg λόγω ενστίκτου θα ασχοληθώ με τον άσο της Στουτγκάρδης, η οποία έχει αρκετά καλό υλικό σε όλες τις γραμμές. Είναι πολύ χαμηλά στην βαθμολογία. Σε κάτι τέτοια παιχνίδια ελπίζει να παίρνει τους βαθμούς. Από βόσεις κοντά στο 2.45-2.50 εγώ θα την κρατήσω σήμερα την Στουτγκάρδη. 2.63 στοίχημα. Ναι, μια χαρά είναι, ωραία είναι. Και με ρίσκο σε ένα δελτίο μπορεί να μπει. Και στο Hoffenheim Schalke, ολοκληρώνοντας τα γερμανικά σήμερα, εδώ ταξί τη Hoffenheim είναι, πώς έχεις σταμάτησει την Eindhoven στην Ολλανδία, έτσι είναι για πολλούς η Hoffenheim. Δηλαδή τη βάζει στο over και, και το έχει κυκλώσει από πριν το, το, ναι, την επιλογή αυτή. Και η Σάλκη είναι στο ανέβασμα τελευταία, σκοράρει πολύ εύκολα, μπορεί να βοηθήσει και η ίδια, οπότε εδώ το φεράκι αποτελεί επιλογή, νομίζω ξεπερνάει το 1.50, μπορείς να το δεις. Το βγάζουμε από ό,τι βλέπω εδώ εκεί, στο 1.50, 1.53 είναι. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, είναι έτσι, νομίζω μια
επιλογή για χαμηλό ποσοστό, αλλά αξίζει της προσοχής μας. Οπότε πού καταλήγουμε από Γερμανία, προσωπικά στον άσο της Τουγκάρδης απέναντι στην Augsburg και το βεράκι στο Hoffenheim, Schalke. Κοίτα, η Γερμανία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αυτή τη στιγμή που πρέπει να ψάξει να βρει να αποφύγει τις γκέλες. Έτσι, ναι. Δηλαδή, εγώ κάνοντας λίγο μια γύρα στη Γερμανία, μπορώ να πω ότι το 3,5 στην Dortmund Freiburg μου άρεσε πολύ. Έτσι, σε απόδοση το βλέπω εδώ στη Stoiximan 2,20. Το Werder Bayer που είδα το 3,5 είναι στο 1,90 κάτι, οπότε το αφήνω. Δεν θα μπω, αν και είναι πολύ πιθανό. Και στα αυτά δύο παιχνίδια μου αρέσει το goal goal, και στην Dortmund Freiburg και στο Werder Bayer, ναι, φυσικά. Ναι. Έτσι, 1,80 στο Dortmund, 1,60 κάτι στο Werder Bayer. Και το over στο Hoffenheim μου αρέσει. Δηλαδή, μου αρέσουν πολλά. Το θέμα είναι, μακάρι να βγουν όλα. Το θέμα είναι ποιο δεν θα βγει από όλα αυτά. Έτσι, να ψάξουμε να βρούμε. Τα ζευγάρια προδιαθέτουν στη Γερμανία για πολλά, να εξαιρέσουμε. Δηλαδή, το ανώβερο Χέρτα ή λίγο το Σουγκάρδι, και το Σουγκάρδι Άγκλουκ μέσα και αυτό, περιμένουμε αρκετά τέρματα. Έτσι, είναι λίγο παγίδα αν θέλεις τα γερμανικά, γιατί έχεις ομάδες που σκοράρουν, ενώ τώρα σκοράρει το Αμβούργο, Ίγκλωσταν Αμβούργο 0-2, συγγνώμη, 0-2. Και έχει πέναλτι Κολονία. Ναι, ωραία, ένα κόκκινη Γκρόιντερ Φίρτ από ό,τι βλέπω, ναι, κόκκινη Γκρόιντερ Φίρτ. Και αυτό είναι το θέμα στην Bundesliga αυτή τη στιγμή, να βρεις ποιο θα είναι το σημείο που φαίνεται για όλους δυνατό και δεν θα βγει. Θεωρώ. Και δεν θα βγει, έτσι. Έτσι, γιατί κάποιο μέσα σε κάθε αγωνιστική. Έτσι, κάποιο στην αγωνιστική δεν θα βγει. Δηλαδή από την αρχή βλέπαμε η Bayer, για παράδειγμα, δεν έβγαζε τα over. Έτσι, που παίζαν όλοι over Bayer, 3,5, 2,5, αυτά, και έβλεπε την Bayer και όχι μόνο δεν τα έβγαζε, έχανε κιόλα σε πολλά μάτσα. Δηλαδή έβαγε πολύ κόσμο φέτος μέχρι στιγμής. Τώρα βέβαια βλέπουμε λίγο να μπαίνει σε ρυθμό η Bayer. Και άμα μπει σε ρυθμό η Bayer μετά, ξέρει, είναι. Μπαμπα μπούμπα, 2-0 η Κολονία, να πω για την Κολονία. Yeah. Κολονία Γκρόντερ 2-0. Μετά η Μπάγκερ πάει με εξάρες και εφτάρες, άμα βρει ρυθμό. Έτσι, γιατί εντάξει, μετά αντίπαλος είναι μόνο η Ντόρτμουντ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, θεωρώ. Καλά, ναι, οι άλλες θα. Εντάξει, άλλες όλες. Θα ξεφουσκώσουν έτσι, αργά ή γρήγορα, πριν ψηλά. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Σε ένα δελτίο έτσι, σίγουρα νομίζω πρέπει να κατέσουμε τη Hoffenheim με την Schalke το over. Έτσι, στο 1,50. Yeah. Το βλέπεις στο έξω, προφανώς και εντός θα είναι πολύ μικρότερη απόδοση. Και εγώ θα στηρίξω πάλι τον Dortmund, δηλαδή θα βάλω σε ένα δελτίο το over 3,5 της Dortmund. Εκεί με απόδοση 2,20-2,10 ας πούμε θα το βάλω, γιατί και η Freiburg είναι ομάδα που σκοράρει. Εντάξει, και η Dortmund είναι ομάδα που εντάξει, μπορεί με την Genk, γιατί έτυχε να δω και το match και χάσανε πολλά και η Genk και η Dortmund. Απλά δεν έμπαινε μέσα. Μία φορά μπήκε και κυρώθηκε. Έτσι. Ναι. Μία μπήκε και κυρώθηκε. Ξέρεις, καμιά φορά σε αυτά τα μάτσα, αν δεν μπει γκολ, που να ανοίξει το μάτσα είναι δύσκολο. Γιατί η Genk. Ναι, η Genk ήθελε βαθμό ή βαθμούς. Αξιά, άμα δεχόταν ένα 0, μετά θα ανοιγότανε. Λογικά. Δεν θα έμενε πίσω να κρατήσει το 1-0. Αυτά από Γερμανία. Θα δω αν το έχω στην τελική μου επιλογή. Θα δω αν το έχω στην τελική μου επιλογή. Πάμε σέρια Σαμάτη. Ωραία. Που έχει 3 παιχνίδια κλασικά σήμερα. Σάββατο στις 4, σε λιγότερο από μία ώρα, το Σπαλ Έμπολη. Εδώ μπορεί να μην πρόκειται για το πιο εμπορικό ζευγάρι, αλλά οι δύο ομάδες σκοράρουν, και ειδικά η Έμπολη, η οποία μάλιστα προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη επί της Αταλάντα. Νομίζω ότι το γκολ εδώ σε τιμές, νομίζω, πατσικάλες σχετικά μπορεί να επιβεβαιωθεί. Από εκεί και πέρα στις 7 η ώρα υπάρχει το ντέρμπι ανάμεσα στη Φιωρεντίνα και την Γιουβέντους, ειδικά από τους φίλους της Φιωρεντίνα. Τους φίλους της Φιωρεντίνα αγαπάνε πολύ τη Γιουβέντους, ναι. Οπότε περιμένει δύσκολη αποστολή για τη Γιουβέντους, αλλά έτσι όπως είναι η Γιουβέντους, στα μάτια την παίζεις με κλειστά μάτια. Ναι, δηλαδή ζητάμε. Ακόμη και σε ντέρμπι, όπως συνέβη και με τη Μίλαν πριν 2 εβδομάδες που επιλέξαμε το διπλό εκεί και μας δικαίωσε, κάτι ανάλογο περιμένω και σήμερα να κερδίσει την Φιωρεντίνα. Δηλαδή και 10 βαθμούς θα είναι μπροστά, δεν επαναπαύεται αυτή η ομάδα. Είναι καλό για μας τουλάχιστον στοιχηματικά. Σωστό. Έτσι που δίνει τέτοια σημεία. Σωστό. Συμφωνώ μαζί σου, γιατί έχει, έτσι πως έχει δημιουργηθεί φέτος η Γιουβέντους, που νομίζω ξεκάθαρο ότι στόχος μεγάλος είναι το Champions League, ή μάλλον είναι το treble, έτσι δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League.
Όταν έχει παίκτες όπως είναι ο Κριστιανό που παίζουν σε κάθε μάτς και γενικά όλο το ρόστερ, νομίζω δεν πας πουθενά για να πεις ότι ξεκουράζω οτιδήποτε. Έτσι. Έτσι. Ναι, ο Αλέγκρι δεν κάνει, το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Εκτεταμένο rotation, αλλάζει κανένα 2-3 μέσα στην ενδεκάδα, κρατάει αυτό το σοβαρό σύνολο και έχει αυτό το μέταλλο, το momentum αυτή η ομάδα να βάλει 1-2 γκολ που χρειάζονται και να πάρει το παιχνίδι, άντε να φάει ένα η αμυντική διάδα εκεί, η Κροκόδηλη, Κιελίνη και Μπονούτσι, αλλά τη βρίσκουν την άκρη μπροστά, βάζουν 1-2 τερματάκια και παίρνουν την νίκη, κάτι ανάλογο. Δεν τρώει και εύκολα γκολ, έτσι. Έχει δεχτεί ναι, μόνο 8. Και αν φάει, ναι, και αν φάει. Goal, ναι. 8 σε 13 ναι. παιχνίδια. Δεν είναι και εύκολο δηλαδή, να του βάλει γκολ. Mm-hmm. Έτσι, έτσι. Απ' την άλλη, σκοράρει σχεδόν 2,3 σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι στο 0,6 δέχεται, 2, κάτι βάζει. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, και τώρα, άμα το πα στατιστικά. Λες, δεν τρώει γκολ, ένα θα βάλει, θα το ναι, πάρει. Ναι, σωστό, αλήθει. Σωστό. Οπότε... Όχι ρε, αυτό που είπες, αυτό που είπες. Με κλειστά μάτια παίζεις, Γιουβέντους. Με κλειστά μάτια παίζεις, 1,70 τη βλέπω αυτό, εδώ. Αυτό. Σε στοίχημα 1,70 τη βλέπω, οπότε με κλειστά μάτια παίζεις, χαρά. Γιουβέντους. 1,70. Δεν το συζητάω, ο Γιουβέντους φέτος θα σπάσει, αν σπάσει 3 φορές. Έτσι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει 12-1-0. 12 νίκες, μία ισοπαλία και καμία ήττα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να τελειώσει. Και μπορεί να σπάσει ξέρω εγώ σε καμιά χαμηλή απόδοση που δεν θα την άρα, έχουμε ποντάρει, οπότε έτσι, χαλάλη τη θα πούμε. Ναι, 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 έτσι, κανένα, μπορεί και να μην σου πω κάτι, μπορεί να μην σπάσει καθόλου. Έτσι, ναι, μπορεί να μην σπάσει. Μπορεί σε κανένα ντέρμπι που να μην την έχουμε επιλέξει επίσης μέσα στην Νάπολη ή καμιά άλλη. Δεν είναι, οπότε είναι Γιουβέντους. Τις φορές που τη βάζουμε μας δικαιώνει, εντάξει. Ορμάς, Γιουβέντους ορμάς. Δεν υπάρχει τώρα σε 1,70 και σε 1,80 και σε αυτά στην Ιταλία. Ο Ρωμάς και στα ντέρμπι, να σου πω την αλήθεια, έτσι πως είναι οι υπόλοιποι. Έτσι πως είναι οι υπόλοιποι δηλαδή. Και στα ντέρμπι ο Ρωμάς. Πάλι μοντάρι, ναι. Ναι, τώρα έτσι πως είναι οι υπόλοιποι είναι χάλια όλοι. Είναι χάλια. Έχει πάρει το πρωτάθλημα ήδη. Είναι 8 βαθμούς από την Νάπολη που η Νάπολη και μπροστά που ήταν το χασέ. Δηλαδή δεν τη βάζω την Νάπολη για να το πάρει, ας πούμε. Η επόμενη είναι η Ίντερ που είναι στις 9. Πού να φτάσει δηλαδή, έτσι πως είναι η Γιουβέντους. Πού να φτάσει. Έτσι. Δεν μιλάω, δεν πάω μετά πιο κάτω, γιατί μετά πιο κάτω είναι το χάος. Δηλαδή έχει φύγει πολύ μπροστά η Γιουβέντους και είναι αυτό που είπες. Δεν πατάει, ο Αλέγκρι δεν κάνει μεγάλο rotation. Και ξαναλέω, όταν παίρνει το Ρονάλντο, θα παίζει κάθε μάτς ο Ρονάλντο. Και άμα παίζει ο Ρονάλντο κάθε μάτς, θα κάνει ομάδα για να κερδίζει. Έτσι. Αυτό είναι μια. Γιατί μία-δύο ήττες μπορεί να σου φέρουν ένα κλονισμό που λέει ο λόγος. Έτσι, έτσι, έτσι λειτουργεί η Γιουβέντους. Θέλει το κοστάμπι. Σωστό. Κερδίζεις όλα και τελειώνουμε. Πήρανε Ρονάλντο, δώσαν τόσα εκατομμύρια και τι θα κάνουν, θα χάνουν στην Ιταλία. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Θα παίζουν έτσι. Είναι νόμος, να σου κάτι είναι νόμος. Δηλαδή ο Κριστιανό παίζει και σου λέει: εντεκάδα που παίζει μαζί μου θέλω να κερδίζει. Δεν μπορώ να κάνω γιατί είμαι ο Κριστιανό. Καταλαβαίνεις. Οπότε δεν μπορεί ο Αλέγκρι και να θέλει να κάνει ρωτήσεων. Δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή να πει να αφήσω 5 έξω. Δεν μπορεί γιατί από τη στιγμή που τον έχει μέσα αυτόν που θα παίζει αυτό. Γιατί παίρνει τόσα εκατομμύρια. Δεν μπορεί να βάλει. Και είναι το πρόσωπο που πουλάει η Γιουβέντους αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να τον αλλάξει και να πει: έλα Κριστιανό από τον πάγκο. Εδώ ο Κριστιανό με τη Ρεάλ στον πάγκο δεν καθόταν. Με την Ουέσκα δεν καθόταν. Ναι, δεν μπορεί να βάλει μέσα ο Φέλιξ να παίξει. Έτσι. Και οπότε κρατάμε το διπλό μέσα στο Αρτέμιο Φράγκη. Ενώ στο Σαμπτόρια Μπολόνια, και εδώ βλέπω σημείο σταμάτη, πρόκειται για τον Άσο της Σαμπτόρια που έχει καιρό να κερδίσει. Μ' αρέσει πάντως στο ρόστερ της, να σου πω την αλήθεια. Στη Γένοβα είναι πάντα πιο αποτελεσματική. Βρίσκει απέναντι μια Μπολόνια η οποία είναι ομάδα στην έδρα της, έχει και την παράδοση υπέρ της η Σαμπτόρια. Έτσι ώρα νομίζω να πάρει την νίκη και σε αποδόσεις κοντά στο 1.95-2 κάπου εκεί ναι. Αποτελεί επιλογή ο Άσος για βραδινούς, έτσι για φίλους που θα παίξουν το βράδυ και δεν έχει ούτως ή άλλως πολλά παιχνίδια. Οπότε η κλειάδα μας στην Ιταλία, έτσι προφανώς σε πρώτο πλάνο είναι το διπλό της Γιουβέντους στο Αρτέμιο Φράγκη, ενώ μπορούν να πούνε και οι άλλες δύο επιλογές στα πλάνα μας, το goal στο Σπαλ Έμπολι που θα ξεκινήσει σε λίγο και το βραδινό μας ασάκι για την Σαμπτόρια απέναντι στην Μπολόνια. Πάμε Ισπανία. Ναι, πάμε και από να εκεί. Πω, να πω πριν πας Ισπανία, να πω
στην Αγγλία στο κύπελο. Χάλιφαξ Ουίλπετον 0-1. Λίγο πριν το ημίχρονο, τρίτο γκολ για την Κολονία. Κολονία Γκρόιτε Φιρτ 3-0. Εγινιακός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας, στη Football League τη λεγόμενη. Λοιπόν, για πάμε και η Ισπανία. Πάμε και η Ισπανία. Αρκετά δύσκολο το πρόγραμμα. Θα βλέπουμε, ας πούμε, το Βαγιαδολίδ Λεγκανές στις 5 και 4. Οι δύο ομάδες που είναι ίδιες, ας πούμε, σε προφίλ, αρκετά σοβαρές αμυντικά, οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να έρθει αυτό εδώ το παιχνίδι, οπότε θα μείνουμε μακριά. Και το Χετάφε Σπανιόλ, προφανώς πρόκειται για μια αμφίροπη αναμέτρηση. Όλα αυτά που λέω μπορεί να τα διακρίνει κανείς και με τις αποδόσεις, έτσι, που είναι μοιρασμένες. Και εδώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Ενώ το Real Madrid της Βαλένθια θεωρώ σαμάτι ότι δεν έχει ανοίξει διαφορά με τους υπόλοιπους, είναι σημάδι ότι μπορεί και η Real να μπει στο κόλπο σε βάθος χρονού. Μπορεί να μην εντυπωσιάζει κυρίως αμυντικά. Η Βαλένθια νομίζω θα την κερδίσει, αλλά και η Βαλένθια μπορεί να σκοράρει σε αυτή την άμυνα της Real Madrid. Αν κρατούσα κάτι από αυτό το παιχνίδι, είναι το goal, αν μπορείς να δεις πόσο το δίνει. Ναι, είναι στο 1.57 είναι. Εντάξει, είναι 1.57, θα μπορούσε να είναι εκεί γύρω σε 1.65, αν πραθούσε κάτι από αυτό το παιχνίδι, είναι το goal. Εντάξει, βλέπω και τον Άσο, άρα σημαίνει ότι θα ανοίξει το παιχνίδι. 2-1, 3-1, κάπου εκεί βλέπω το μάτς. Εκεί το βλέπεις. Υπέρ της Real Madrid. Ναι, και εγώ νομίζω ότι η Real περιμένω να ανοίξει. Βέβαια δεν την έχω εμπιστοσύνη, να σου πω την αλήθεια, γιατί παίζει και με τη Βαλένθια που είναι μια περίεργη ομάδα που λογικά δεν θα παίξει πολύ ανοιχτά. Ήμουνα προς εκεί, το βλέπα και εγώ λίγο έτσι, αλλά το αφήνω. Δεν με δε, η Real δεν με. Εντάξει, δεν είναι και κάτι σπουδαίο η απόδοση ούτως ή άλλως. Οπότε σωστό, είναι, σωστό. Ναι. Γενικά δεν μου αρέσει η Ισπανία στα μάτια σήμερα. Τη Σέλτα έβλεπα λίγο, κερδίζει. Μακάρι να μείνει κιόλας αυτός ο Άσος. Κατά τα άλλα το πρόγραμμα στην Ισπανία νομίζω ότι είναι για σβήσιμο. Έτσι, σωστό. Οπότε τώρα πάμε να δούμε Γαλλία, έχεις τίποτα? Γαλλία ούτε εκεί δεν με τρελαίνει κάτι. Ντέρμπι ανάμεσα στη Λίλ και τη Λιόν. Λογικά και οι δύο ομάδες εδώ θα βρουν από ένα τέρμα. Τη Μονακό τη τσίπησα στα μάτια προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, καιρός ήταν. Ναι, εντάξει. Που είχε φέτος, σήμερα την αφήσω, διότι η Μοπελιέ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι. Αν κρατούσα κάτι εδώ από τη Γαλλία, είναι στο Λιλιόν το goal. Στα περιφερειακά, αν θέλεις, που συγκαταλέγεται και το δικό μας πρωτάθλημα, έτσι, κλείνοντας εγώ τουλάχιστον προσωπικά την βόλτα μας στο κουπόνι. Να πούμε τρία μάτς ότι υπάρχουν. 5 και 4 δολάρια στα Πανιόνιος. Εδώ μου αρέσει η ισοπαλία. Οι δύο ομάδες ίσως να μην πουν όχι στον ένα πόντο και στη συνέχεια να πάνε παρακάτω. Στο απόντος μήνυσα ψάμε και θα πούμε ότι υπάρχει δεμπούτο Μπάμπι Τενέ. Η ομάδα του Ατρόμητου που έρχεται από την πρώτη ήττα. Δεν ξέρω αν ίσως αυτή η πρώτη ήττα τον επηρεάσει τον Ατρόμητο, που εντάξει δεν είναι και μια πολύ μεγάλη φανέλα. Σε συνδυασμό με το Τενέ των Απόλλων Σμύρνης, βλέπω, να σου πω την αλήθεια, την κόντρα εδώ του φαβορή. Βλέπω το ασοχή και ας το χάσω που λέει ο λόγος. Ναι. Και στο βραδινό του Πας Γιάννενα στο 7, σε 7.30 με τον Όφη, εδώ βλέπω μια δεύτερη σερή νίκη του Πας Γιάννενα και απομάκρυνση στα μάτια του Νίκου Παπαδόπουλου από τον Όφη. Με μια μόλις νίκη ο Όφη, ο Έλληνας τεχνικός, είναι ο μοναδικός που δεν την πλήρωσε, αν θέλεις, εκεί στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας στην Super League. Ίσως σήμερα, αν η ομάδα του ηττηθεί από το Πας Γιάννενα, που γύρισε το κουμπί κατά την περίοδο της διακοπής. Εντάξει, είναι δεύτερο σερί εντός, αλλά καμιά φορά βγαίνουν και δύο σερί εντός έδρας νίκες. Οπότε για την Super League υπάρχουν τρεις επιλογές που αξίζουν του ρίσκου μας. Πρόκειται για την ισοπαλία στο Λάρισα Πανιόνιος, στον Άσο του Πας Γιάννενα απέναντι στον Όφη και
Αυτό και το άλλο και το άσοχη το Απόλλωνος Μήνης απέναντι τον Ατρόμητο. Ωραία, κλείνοντας, τι καταλήγεις? Κοίτα, δεν έχω σήμερα κάτι, αύριο θα ασχοληθούμε. Περιμένω και σένα να σε ακούσω για την Ολλανδία. Οπότε στην τριάδα που έχω ξεχωρίσει είναι το goal-goal στο παιχνίδι της Newcastle με την West Ham, το διπλό της Juventus μέσα στην έδρα της Φιωρεντίνα, έτσι είναι τα δύο πιο δυνατά. Από εκεί και πέρα ένα τρίτο για να κλείσει, είμαι λίγο πιο σε πιο χαλαρή έτσι φάση. Μάλλον θα ασχοληθώ στα μάτια, θα ρισκάρω με τον άσο της Στουτγκάρδης απέναντι στην Augsburg. Οπότε καταλήγουμε άσο Στουτγκάρδης στην Bundesliga, goal-goal στο Newcastle West Ham και φυσικά το διπλό της Juventus στο Αρτέμιο Φράγκη της Φιωρεντίνα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ για να κλείσουμε να πω ότι στηρίζω Juventus. Έτσι, όπως και εσύ. Mm-hmm. Τώρα να δούμε να βγει, γιατί την περασμένη φορά που πέσαμε σε ίδιο μάτς δεν βγήκε, να πω την αλήθεια. Στηρίζω Γιουβέντους, πιστεύω ότι θα κερδίσει μέσα στη Φιωρεντίνα, εύκολα ή δύσκολα. Πάω στο διπλό της United. Νομίζω ότι σήμερα είναι παιχνίδι must win για τη United αυτή η αναμέτρηση. Αλλιώς θα μπλέξει πάρα πολύ χοντρά, θεωρώ. Έτσι, ακόμα και για την Ευρώπη. Γιατί μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, ναι, αλλά έχει μέσα και Champions League, έχει μέσα και κύπελα, έχει χίλια δυο. Όχι, είναι πολλοί παράγοντες, δεν είναι μόνο βαθμολογική. Και ναι, σίγουρα και η Southampton δεν είναι σε καλή κατάσταση, σε καθόλου καλή κατάσταση. Αλλά εντάξει, τώρα θα μου πει κάποιος είναι ο Hughes, θα τον βοηθήσει η Manchester σαν οργανισμός. Παιδιά, δεν είναι σε θέση. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Δεν... Μα δεν είναι σε θέση United να το κάνει. Άρα, μπράβο. Να ήταν καμιά 10 βαθμούς μπροστά για το ποτάθλημα, να σου πω, ναι, εντάξει, μπορεί να του δώσει κανένα χι, αλλά να κάτσει τώρα ο Μουρίνιο να παίξει το κεφάλι του κοροναγράμματα, να βρεθεί 9 και 8 βαθμούς πίσω για την Ευρώπη. Δεν μιλάω για το Champions League, μιλάω για την Ευρώπη. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Ναι. Και ακόμα είμαστε στη μέση, δηλαδή. Μετά που θα αρχίσουν τα μάτς τα καλά, τι θα γίνει. Λοιπόν, οπότε πάω στη United. Έτσι. Πάω στο διπλό της Juventus με τη Φιωρεντίνα. Και από τα υπόλοιπα, να σου πω την αλήθεια, έκανα μια έτσι, κοίταξε και Ολλανδία και Βέλγιο. Ναι, παίζουν αύριο είναι η αλήθεια. Οι μεγάλοι, ναι, οι μεγάλοι παίζουν αύριο στην Ολλανδία. Οπότε δεν με γέμισε κάτι ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Mm. Ίσως λίγο το over στην Αλκμάρ, αλλά το δίνει πάρα πολύ χαμηλά. Γενικότερα παίζει πολύ χαμηλά το over της Αλκμάρ. Ένα over που κράτησα και μάλλον θα είναι στην τελική μου τριάδα είναι το over στο Κορτράιτ με την Μουσκρόν. Για ένα περίεργο λόγο μου αρέσει περισσότερο από τα υπόλοιπα, να σου πω την αλήθεια. Και από Γερμανία, από την Dortmund και δεν συμμαζεύεται. Ναι, κοίτα, να σου πω για την Dortmund να την πάω στο 3,5. Τι να την παίξει το... Ναι, όντως. Πρέπει να την πάω στο 3,5. Το κοντράιτ, ας πούμε τώρα το over, το βλέπω εδώ στο στοίχημα είναι ένα 57. Εντάξει, δεν είναι και τρομερή απόδοση, αλλά την Dortmund στο over την βλέπω σαν... Ναι, και επειδή το βλέπω πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, το κοντράιτ, το μουσκρό το over, επιλέγω να βάλω αυτό από το να πάω στα 3,5 της Dortmund που να τελειώσουμε στα 3 και να έχουμε κανένα θέμα. Mm-hmm. Δεν θέλω να το τραβήξω ίσως τόσο πολύ, ξέρεις, δηλαδή θεωρώ ότι στην τριάδα, ας πούμε, το πολύ πολύ δύσκολο λόγω αντιπαλότητας είναι η Juventus. Το δύσκολο επίσης λόγω απροσαρμοσιάς και ανομαλίας είναι η Manchester. Ας βάλεις και ένα ψηλό καλό, εύκολο σχετικά για να βγει. Και από όσα είδα, δηλαδή και η Ολλανδία είναι χαμηλές αποδόσεις, δεν είδα κάτι δηλαδή που να με τραβήξει. Όχι, αύριο θα συζητήσουμε. Την αλήθεια. Με από Γαλλία, το over στην Ισπανία που. Όχι, όχι, όχι. Ναι, είναι. Ναι. Ίσως αν επιέλεγα μια τουφεκιά στο over της Νις, γιατί βλέπω ότι είναι καλή απόδοση, όχι τίποτα παραπάνω. Γιατί το βλέπω το over στο 2,20, 2,25, 2,15 είναι καλές. Η αποδόση γενικά στα over στη Γαλλία έχει καλές αποδόσεις. Εκτός από τα παιχνίδια της Παρί, βέβαια, που εντάξει είναι λογικό γιατί είναι Παρί. Ολλανδία, όπως είπα, δεν είδα κάτι ιδιαίτερο να με κεντρήσει. Πολύ χαμηλά τα over εκεί. Έτσι, τώρα αύριο παίζουν τα θηρία και υποτίθεται έχει και το ντέρμπι Φέγενορντ Άιντχόβεν. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, θα τα δούμε και αύριο. Οπότε κλείνω με αυτό το κοντράτι μου σκρόνω εγώ. Να σου πω την άλλη τριάδα μου και βλέπουμε τι θα γίνει, πώς θα πάμε. Αυτά είναι τα πράγματα. Αυτά. Έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα τα είπαμε και τα υπόλοιπα τη βλέπουμε. Εντάξει, εγώ είμαι και προς το 3,5 στο Dortmund και το goal-goal μου αρέσει. Εντάξει, είναι επιλογές.
Για τη Ναι, Γερμανία. πολλές επιλογές ο καθένας. Ναι, η Γερμανία τώρα σκοράρει Ντόρμουντ 2 όμως. Βικτόρια Κολονίας Ναι. Ντόρμουντ 2, 1, μάλλον, ναι, 0-1. Έτσι. Για την δεύτερη ομάδα τη Ντόρμουντ. Στη Γερμανία είπαμε επιλογές αυτά τα μάτς και τη Μπάγκερ τη Ντόρμουντ και το γκολ γκολ είναι καλή επιλογή και το over 3,5. Τώρα, εντάξει, ίσως και είναι και κλήρωση που λέω λόγω σε μια φορά, τι γίνεται. Αν πιστεύει κάποιο ότι η Μπάγκερ θα συνεχίσει, βάζει όχι το 3,5, το 4,5 βάζει. Αν πιστεύει ότι η Μπάγκερ θα συνεχίσει. Λοιπόν, ωραία, για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε αύριο, Δημήτρη. Έτσι, Έγινε, ας θα ευχηθούμε να ξαναπούμε πάνε αύριο καλά. αγάπη. Καλή συνέχεια. Καλή τύχη σε όλους. Να τα Έτσι. πούμε. Bye. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη Δαναξή, για την ανάλυση που κάναμε έτσι στα πρωταθλήματα τη γύρα μας. Σε όλα τα πρωταθλήματα τα πιο σημαντικά, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι εδώ δεν θα μπαίνουμε στη λίστα να άιντε όλα του γρου τα πρωταθλήματα και να μπερδευόμαστε κι εμείς και ο κόσμος ό,τι βλέπουμε πιο καλό από τα μεγάλα. Ξέρω εγώ, εντάξει, άμα γίνει κάποια ανάλυση και δούμε κάτι άλλο από άλλο πρωτάθλημα, φυσικά και θα το αναφέρουμε. Έτσι, αλλά δεν μπαίνουμε στη λογική αυτή. Α, λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα να πω ότι όπως κάθε τρέχει ο διαγωνισμός, μία PaySafe κάρτα. Έτσι, FM και το μήνυμά στο 54526. 1,24 είναι η χρέωση. Βάζετε εκεί προτάσεις, εμπνεύσεις, επιλογές. Εφόσον επιβεβαιωθούν, μπαίνετε στην κλήρωση για την δεκάρα PaySafe. Προσφέρουν τα καταστήματα ηλεκτρολύσης, Γρηγορίου Λαμπράκη 169 και Δελφών 96. Μπαίνετε και στην σελίδα στο Facebook, ηλεκτρολύσεις στα ελληνικά και μπορείτε να δείτε εκεί πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι όσον αφορά τις αποδόσεις που συζητήσαμε και πριν, να πούμε ότι η ποδοσφαιρική δράση βρίσκεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι και το στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και στα μεγάλα πρωταθλήματα και σε Super League φυσικά. Ειδικά με αρχιτέκτονα για όλο τέλος και επιλογές για σκόρε κάρτες κόρνερ σε εκατοντάδες παιχνίδια. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Sheffield Wednesday Leeds 0-0, Halifax Wolves το 0-1 ημίχρονο, είναι αυτά σε αναμετρήσεις. Στην τρίτη Γερμανία, Μπραουσβάικ Άλεν 1-0-1, Βέχεν Λότε 1-0, Μόναχο 860, Ζικάου 1-0, Βόσμπουργκερ Κίκερς Κάλσα Ζένα 1-1 στην τρίτη Γερμανία σε αυτά. Στην Bundesliga 3-0 η Κολονία, Ίγκλωσταν Ταμβούργο 1-2, Σεν Παολί Δυναμόδρες 1-0, Ουνιόν Ντάρμσταντ 3-0, στην Ισπανία Θέλτα Βίγκο Ουέσκα στο 1-0. Έτσι τα παιχνίδια, τα live score χορηγός αποτελεσμάτων είναι η εταιρεία GoalBet, η γνωστή εταιρεία στοιχημάτων που προσφέρει την ενημέρωση σας στο live. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι εδώ για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο Κουρούτσι Γειτονιάς, μόνο στοίχημα. Θα πάμε να δούμε τώρα τα μπασκετικά μας τι γίνεται όσον αφορά το κουπόνι στοιχημάτων. Πριν πάμε εκεί, βέβαια, να δώσω λίγο κάποια τελικά και εξέλιξη παιχνίδια που έχουμε. Έτσι. Υπάρχει το παιχνίδι της Κολονίας, Κολονία Γκρόντεβιρ 4-0, τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, 4-0 νίκη εύκολη για την Κολονία στην Zweite Liga από τις Greuther Fürth. Σε εξέλιξη λίγο πριν το τέλος, Ingolstadt Hamburgo 1-2, Σεν Παολί Δυναμό Δρέζης 1-1, Union Berlin Darmstadt 3-1, περιμένουμε τελικά. Στις καθυστερήσεις παίζουμε Άρης Παναθηναϊκός 1-0 στους νέους. Λοιπόν, καθυστερήσεις παίζουμε και στο Θέλτα Ουέσκα 2-0 πλέον το παιχνίδι και τελειώνει η αναμέτρηση. Ο Άσος είναι το σημείο το οποίο θα εμφανιστεί. Στην τρίτη Γερμανία, ας πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί, όπου έχουμε Braunschweig Allen, ημίχρονα είναι αυτά. Έτσι, Braunschweig Allen 0-1, Cottbus Oertingen 0-0, Munster με την Halleser 0-2, Vechen Lotte 2-0, Μόναχο 1860, Ζικάου 2-0, Wolfsburger Kickers, Karl Zeins 1-2. Είναι αποτελέσματα ημιχρόνου. Τελικό νίκη για τη Θέλτα, Θέλτα Ουέσκα 2-0. Στη Γερμανία δεν έχουμε κάποιο άλλο τελικό στην Zweite Liga που λέγαμε πριν. Έτσι, στην Ελλάδα ημίχρονο Γυναικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Πλατανιά Τρίκαλα 1-0. Στην δεύτερη κατηγορία, στην τρίτη Αναγέννηση Γιαννητσών ΠΑΟΚ Κουφαλίων 1-0, Ολυμπιακός Βόλου Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Στην Τουρκία ημίχρονο Αντάλιαspor Γκοσδέπε
στο 1-0 Ισταμπούλ Μπαγκεσεκίρ Σίβασπορ 0-1. Στη δεύτερη Τουρκίας Μπαλικεσισπορ Ντενιζλίσπορ 0-0 και Τζιμπιρλίκη Καρντεμίρ 2-0 το παιχνίδι. Για να δω τι έχουμε πιο κάτω, αν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε, περιμένουμε τελικά από Σβάιτε Λίγκα. Στην Αγγλία επίσης να πω Sheffield United Leeds United 0-0 το παιχνίδι. Halifax Wimbledon 0-1. Είμαστε εκεί. Λοιπόν, περιμένουμε τελικά από Γερμανία, να πω την αλήθεια, έτσι. Τώρα έχουμε τελικό του Union Βερολίνου Darmstadt 3-1. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο, τι έχουμε στο μπάσκετ, στο κουπόνι το μπασκετικό, που έχουμε παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο της Κίνας σε όλες γενικά τις ζώνες, κυρίως βέβαια στην Ευρώπη είναι το δικό μας ενδιαφέρον. Η εθνική μας που κέρδισε χθες στην Γερμανία και έκανε το 9-9, η εθνική παίζεται την Δευτέρα με τη Σερβία στο 1-25, η Σέρβη 3-85, η εθνική μας ομάδα, έτσι, η οποία είναι περασμένη, οι Σέρβοι καίγονται για την νίκη. Από τα σημερινά παιχνίδια, έτσι λίγο που είδα τα ευρωπαϊκά, παιδιά, δεν έχει κάτι τρομερό φοβερό που είδα. Θα δείτε πολύ βέβαια κοιτώντας τα μάτς ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Σλοβενία δίνεται εντός έδρας 3-45, εκεί 3-30, 3-40, 3-45 με τη Λετωνία που παίζει το 1-30. Αυτό βέβαια γίνεται γιατί ο Σλοβένος έχει αποκλειστεί, δεν παίζει κανείς από τους, ούτε φυσικά ο Ντόντζιτς, ούτε φυσικά τα μεγάλα αστέρια της γενικότερα που είναι στα NBA, ο Ντράγκης για παράδειγμα δεν παίζει. Έτσι, οπότε η Σλοβενία είναι ένα χαμένα, λέγαμε. Έτσι, τώρα, επειδή παίζει εντός έδρας, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, ο Λετωνός, εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό φοβερό, ίσως να αξίζει να αρέσκω στο 3-45 γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι. Αλλά πάλι γι' αυτό δίνεται τόσο ψηλά, γιατί πραγματικά και είχε αποκλειστεί βέβαια από τον παγκόσμιο, δεν θα είναι στο παγκόσμιο η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Από τα πολλή παιχνίδια, το Μαυροβούνιο Τουρκία είναι ντέρμπι, το Πολωνία Ιταλία στο 1.53 δίνεται το Πολωνός με τον Ιταλό, ο Ιταλός ως ένα βαθμό είναι περασμένος, ο Πολωνός καίγεται γιατί παίζει με τον έχει τον κυνηγάει η Κροατία και η Ουγγαρία. Το Ουγγαρία-Ολλανδία επίσης που έχουμε σήμερα στο 1.25 άσος λογικά θα βγει, αλλά δεν παίρνω και όρκο να πω την αλήθεια, έτσι πολύ μικρός θεωρώ σε αυτές τις κατηγορίες, σε αυτή την γκάμα ομάδων δεν είναι και πολύ τρομερές μεγάλες διαφορές, αλλά η Ουγγαρία είναι φαβορία, αλλά 25 είναι πάρα πολύ λίγο. Ισπανία-Ουκρανία δεν ασχολούμαστε. Λιθουανία-Κροατία, η Λιθουανία είναι περασμένη, η Κροατία παλεύει, αλλά και αυτή θα έχει απουσίες. Είναι δύσκολο το παιχνίδι ομολογουμένως και εδώ, οπότε αφήνουμε την Ευρώπη. Πάμε να δούμε NBA. Ενώ να δώσω τελικά Ίγκλωστατ Αμβούργο 1-2, Σεν Πάολι Δυναμό Δρέζης 1-1 τελικά αποτελέσματα. Επίσης τελικό στην ΚΑΠΑ 19, Άρης Παναθηναϊκός 1-0 τελικό και εκεί. Λοιπόν, πάμε στο NBA, όπου από εκεί θα αντλήσουμε και πάλι τις επιλογές μας μπασκετικές, που έχει αρκετά παιχνίδια σημαντικά, έτσι Νέα Υόρκη Μιλγουόκη στο 2-31 το over, 1-26 το διπλό για τους Milwaukee Bucks που λογικά θα κερδίσουν, και το 2-31 βέβαια είναι πολύ πιθανό να βγει, γιατί το Milwaukee είναι αυτή τη στιγμή στο NBA η ομάδα με την καλύτερη επίθεση. Έτσι, το Milwaukee σκοράρει 120,8 πόντους. Το νούμερο είναι ασύλληπτο. Φαντάζει ασύλληπτο για το Milwaukee. 120 πόντους σκοράρει το Milwaukee. Και μετά η επόμενη καλύτερη επίθεση από ό,τι βλέπω είναι το Toronto με 117,6. Και 117,5 έχουν οι Clippers. Έτσι η διαφορά δηλαδή είναι τεράστια. Επίσης έχουμε το Detroit Golden State, Washington Brooklyn, Houston Chicago, Minnesota Βοστόνη, Cleveland Toronto, Sacramento Indiana. Λοιπόν, τι κρατάμε από το NBA? Καταρχήν κρατάμε όσον αφορά τα over, κρατάμε το over στο Detroit Warriors στους 2.27, έτσι 2.27 και μισό, με το Detroit και τους Warriors να είναι από τις ομάδες που σκοράνουν γενικότερα. Έτσι το Detroit δηλαδή πετυχαίνει 111 πόντους, δέχεται 109, το Golden State είναι στους 116-111, έτσι δηλαδή σκοράρει 116 πόντους 111. Ένα παιχνίδι νομίζω που θα πάει στο over εδώ, γιατί είναι και δύο ομάδες οι οποίες είναι επιθετικές φέτος, σκοράρουν πάρα πολύ, το Golden State εδώ και χρόνια βέβαια,
αλλά και το Detroit και φέτος δίνει καλά στοιχεία σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, ένα καλό over πιστεύω ότι είναι το Cleveland Toronto. Έτσι, εδώ έχουμε βέβαια το Cleveland που είναι η χειρότερη ομάδα στην NBA. Το Toronto το οποίο είναι η καλύτερη στην Ανατολή. Έτσι, πραγματικά είναι εντυπωσιακή ομάδα του η Καναδή. Και προέρχονται από νίκη μέσα στο Golden State. Μεγάλη νίκη. Εδώ λογικά εντάξει ο Άσος τώρα δεν, το διπλό μάλλον δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει σε λογική. Ένα 0-9 δίνεται. Απλά τι γίνεται τώρα. Το Toronto βάζει 117,6 πόντους. Έτσι και δέχεται 109. Το Cleveland βάζει 103, δέχεται 111. Έτσι το over είναι στο 2-16. Οπότε μπορεί να δούμε εδώ πέρα κανένα 95-120. Προχθές το Cleveland έχασε τη Βοστόνη 98-125. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνω καθένας ότι μπορεί το μάτς να πάει έτσι με το Toronto να βάζει 125-130 πόντους. Οπότε εμείς θέλουμε το Cleveland να φτάσει κοντά στους 100 ή να ξεπεράσει στους 100. Οπότε πάμε και στο over σε αυτή την αναμέτρηση, στο Cleveland Toronto. Και το σημείο που θα πάρουμε, γιατί συχνά πυκνά δεν μπαίνουν σημεία από το NBA, αλλά αυτό θα το πάρουν είναι αλήθεια. Το διπλό της Βοστόνης μέσα στη Μινεσότα. Είναι παιχνίδι δύσκολο, είναι παιχνίδι όπου παίζει η Βοστόνη που έχει ρεκόρ αυτή τη στιγμή 10-12-10 στην έκτη θέση Ανατολής, κόντρα στη Μινεσότα που είναι 8η στην Δύση με 11-11. Έτσι, είναι δηλαδή ψιλοντερμπάκι η φάση. Η Μινεσότα που προέρχεται από 4 συνεχόμενες νίκες, η Βοστόνη έχει 2. Θεωρώ όμως ότι η Βοστόνη μπορεί και έχει τους παίκτες να πάρει την νίκη σήμερα κοντρά στην Μινεσότα. Η απόδοση είναι πολύ καλή, θεωρώ. Δίνεται outsider η Βοστόνη στο 2-0-1, στο 2-10 συγγνώμη περίπου. Έτσι το διπλό της Βοστόνης μέσα στην Μινεσότα και νομίζω ότι έχει την δυνατότητα η Μινεσότα, η Βοστόνη συγγνώμη, να πάρει το διπλό μέσα στην Μινεσότα. Και το over εδώ έχει είναι μια επιλογή, συγκεκριμένη αναμέτρηση. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι θεωρώ ότι η καλύτερη επιλογή είναι το διπλό της Βοστόνης μέσα στην Μινεσότα, έτσι, που έχει καλή ομάδα και η Μινεσότα, αλλά παίρνω κυρίως και την απόδοση. Έτσι, θεωρώ ότι η απόδοση είναι αρκετά καλή για σημείο μιας ομάδας που σύμφωνα με πολλούς μπορεί να πάει φέτος στους τελικούς του NBA και μιλάω για τη Βοστόνη, βέβαια η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά μεν, αλλά δεν πάει να είναι η Βοστόνη που έχει ένα πολύ πλούσιο ρόστερ και έναν εξαιρετικό προπονητή. Οπότε η τριάδα στο NBA κλείνει με το διπλό της Βοστόνης μέσα στη Μινεσότα, το over 2.27 στο Detroit Golden State και το over στον αγώνα του Cleveland με το Toronto σε 2.16-2.17, κάπου εκεί 2.16.5 το βλέπω εδώ τώρα στοίχημα. Έτσι, αυτά όσον αφορά και το NBA, ας ελπίσουμε να συνεχίσουμε το σερί της περασμένης εβδομάδας. Έτσι, γιατί μέσω εβδομάδα μάλλον Σαββατοκύριακα παίζουμε και δίνουμε, οπότε το σειρή μας πάει από εβδομάδα σε εβδομάδα ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το και το μπασκετικό μας κομμάτι εδώ της εκπομπής στοιχηματικής. Να δω αν έχουμε κάποια άλλα παιχνίδια σε εξέλιξη, κάποιο γκολ, δεν βλέπω κάτι. Έτσι η Γερμανία μας στα ημίχρονα, Ελλάδα είπαμε επίσης στα ημίχρονα. Ξεκινάνε τώρα κάποια παιχνίδια ακόμα από ό,τι βλέπω. Έχουμε το Spal Empoli στις 4. Έτσι, 4.30 βέβαια και ξεκινάει η Bundesliga. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Στην υπέροχη και παρουσίαση ήταν ο Σταμάτης Μορελής για να δείτε τις και μουσικές επιλογές. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Τσίπιος από τη Δακαλά, έτσι, ο οποίος ήταν εδώ 4 με 7 μαζί σας, να σας μεταφέρει τα πάντα όσον αφορά το στοίχημα, την ενημέρωση σας για τα τεκτενόμενα στον αθλητικό χώρο και όχι μόνο. Εδώ ο Κωνσταντίνος θα τα μεταφέρει όλα και θα σας τα πει. Έτσι μέχρι τις 7 στο Λίμπερο στα γήπεδα το κομμάτι ενότητα που έχουμε εδώ στο Λίμπερο από τις 4 μέχρι αργά το βράδυ. Έτσι εμείς θα πούμε και πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα 2 με 4. Η εκπομπή βέβαια είναι πιο σφιχτή αύριο γιατί έχουμε τον αγώνα του Ηράκλειου στις 3. Αλλά θα είμαστε εδώ να αναλύσουμε τα σημερινά και τα αυριανά φυσικά παιχνίδια τα οποία θα έχουμε μπροστά μας στο κουπόνι του στοιχήματος. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή ακρόαση εδώ στο Λίμπερο 104. Διαφημιστικό και μετά Κωνσταντίνος Τσίπιος μέχρι τις 7 ο Λίμπερος στα γήπεδα εδώ σε 107 και 4.